Με λένε Φέλη Μαϊστράλη, είμαι μέλος της ομάδας 4Frontal και συγγραφέας του έργου Σπυριδούλες που ανεβάζουμε αυτή την περίοδο 8 με 11 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Αθηνών. Το έργο είναι εμπνευσμένο από την ιστορία της Σπυριδούλας, της υπηρέτριας που σιδερώθηκε από τα αφεντικά της 12 ετών στις αρχές της δεκαετίας του 50. Ο άξονας του έργου, ο βασικός, είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας, η οποία όμως διανθίζεται με ιστορίες από άλλες γυναίκες της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70 στην Ελλάδα, που αναγκάστηκαν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, ήδη από 7 χρονών, να αφήσουν τα σπίτια τους και να μείνουν ως εργαζόμενες σε πάρα πολλά εισαγωγικά, σε σπίτια μεσοαστικών και αστικών οικογενειών των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Πάτρας, προκειμένου να δουλέψουν ως ψυχοκόρες. Αυτή την παραδοξότητα της ψυχοκόρης προσπαθούμε να διαλευκάνουμε στο έργο, να βάσει ιστοριών που έχουμε ήδη μαζέψει και βάσει ερωτήσεων που ήδη θέσαμε στον εαυτό μας για το τι σημαίνει παιδική εργασία, τι σημαίνει επιλογή, πραγματική επιλογή και πώς αυτό μπορεί να αναγνωριστεί σήμερα, πού το συναντάμε. Οι συντελεστές της παράστασης είναι οι δύο σκηνοθέτες, ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Οκρεμίδας. Τα σκηνικά είναι της Γεωργίας της Μπούρδα. Οι χορογραφίες είναι του Πάνου του Τοψίδη. Οι φωτογραφίες της Ελίνας της Γιουναλή. Η μουσική είναι των Thrax Punk, που έτσι είναι μια μικρή παρένθεση, είναι και ένας επίσης άξονας της δραματουργίας που έχει να κάνει με παραδοσιακή μουσική, η οποία έρχεται στο σήμερα με ήχους punk. Είναι κάτι που και εμείς έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε σε μια ιστορία του 50, φέρνοντάς την στο σήμερα. Οπότε κάπως συνομιλούν αυτά τα δύο υλικά. Και παίζουν ο Τάσος Δημητρόπουλος, ο Σταύρος Γιαννουλάδης, η Ελένη Βλάχου, η Ελένη Τσιπρικίδου, η Τατιάνα Ιππίτα και η Αργυρό Θοδωράκη. Η παράσταση είναι 8 με 11 Ιουλίου και στις 10 Ιουλίου θα ακολουθήσει μία συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας των Γυναικών σε σχέση με την κακοποίηση που έχουν υποστεί μέσα στα χρόνια οι οικιακές εργάτριες.